Καλησπέρα. Το θέμα της σύντομης παρέμβασής μου περιστρέφεται γύρω από την έννοια και την ιδέα του εθελοντισμού, φυσικά του εθελοντισμού του προσαρμοσμένου στα δικά μας τα αρχαιολογικά μεσηνιακά δεδομένα ή στα δικά μου, αν θέλετε, αρχαιολογικά δεδομένα. Brave New World, ένας γενναίος νέος κόσμος. Εγώ δεν ανήκω στους νέους, ούτε είμαι από αυτούς τους 40 που είναι κάτω των 40 ετών. Ανήκω στις χιλιάδες, τα εκατομμύρια των ανθρώπων που είναι πάνω από 40 χρόνων. Πιστεύω πάντως ότι η ηλικία και γενικά η εμφάνιση εξωτερική του ανθρώπου, του γυρασμένου ή όχι, δεν έχει καμιά σημασία με τον εσωτερικό του κόσμο. Είναι αυτός που μετράει. Υπάρχουν άνθρωποι γέροντες ανήμποροι, υπάρχουν ακόμα και ανάπηροι, οι οποίοι έχουν ένα λαμπρό, νεανικό μυαλό με πρωτότυπες, φρέσκες ιδέες, οι οποίες διαδίδονται παγκοσμίως και έχουν αξία. Αναφέρω μόνο τον Χόκινς, αν θέλετε, αλλά δεν θα σταθώ μόνο σε αυτό. Είμαι ένας εθελοντής. Δεν με πληρώνει κανένας, ούτε η αρχαιολογική εταιρεία, η Αθήνας Αρχαιολογική Εταιρεία, η οποία με όρισε διευθυντή το 1986, γιατί είναι η αρχαιολογική εταιρεία η οποία διατηρεί τα δικαιώματα της αρχαιολογικής εδώ έρευνας, της μελέτης των ευρημάτων και της δημοσίευσής τους. Δεν με πληρώνει η αρχαιολογική εταιρεία. Ποτέ δεν με πλήρωσε. Από το 1986 μέχρι σήμερα δουλεύω ως εθελοντής, γιατί είμαι ένας φανατικά πιστός του εθελοντισμού. Δεν με πληρώνει ούτε το Πανεπιστήμιο, φυσικά, το οποίο με πλήρωνε για τα έτη της διδασκαλίας μου, μου δίνει τη σύνταξή μου, έχω αρκετά χρήματα για να ζω. Δεν χρειάζομαι άλλα. Δεν με πληρώνει βεβαίως ούτε και η εταιρεία μεσηνιακών αρχαιολογικών σπουδών, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος εδώ και αρκετά χρόνια. Έχω όμως ανάγκη χρημάτων, όχι για τον εαυτό μου, αλλά για τους εξοπλισμούς, για τα μηχανήματα, για τις προμήθειες των υλικών και κυρίως για να αμείβω τους άξιους, τους λίγους άξιους, αλλά αφοσιωμένους συνεργάτες μου. Τους εργάτες, τους αρχαιολόγους, τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς, αλλά και τους φοιτητές. Τους φοιτητές που σειραίνουν εδώ από όλο τον κόσμο και διψούν για εκπαίδευση, για μάθηση. Τους αρέσει η ανασκαφή, η δουλειά στο ύπαιθρο. Φοιτητές από όλο τον κόσμο, όταν λέω εννοώ από την Ιαπωνία, από τη Νότιο Αφρική, από τη Γαλλία, από την Αγγλία, από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, τη Γερμανία, την Αυστρία, τις Σκανδιναβικές χώρες, την Τουρκία. Είχαμε και πολλούς, πολύ καλούς συνεργάτες, αρχαιολόγους, νέους, νέες από την γειτονική χώρα. Και φυσικά από την Ελλάδα, από όλα τα πανεπιστήμια του ελληνικού χώρου έρχονται εδώ και εκπαιδεύονται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή τη Δευτέρα θα αρχίσουμε, σταματήσαμε την Παρασκευή, έχουμε μια ομάδα από φοιτητές του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου που μας βοηθούν τα μέγιστα στην ανασκαφή τάφων και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή. Και φυσικά είμαι εθελοντής γιατί αγαπώ με πάθος τη δουλειά μου. Και δεν αγαπώ μόνο με πάθος τη δουλειά μου, αγαπώ το χώμα. Αγαπώ τις πέτρες. Και γιατί αγαπώ το χώμα? Αγαπώ το χώμα γιατί το χώμα είναι αυτό που κλείνει όλες τις πληροφορίες μιας ανασκαφικής διαδικασίας. Το χώμα κλείνει μέσα του το στοιχείο της χρονολόγησης, με τα νομίσματα, με τα θράσματα των αγγείων, που αυτά μας δίνουν κατά κύριο λόγο τη χρονολογική ένδειξη του πότε καταστράφει ένα σπίτι, πότε κατασκευάστηκε. Αν το χώμα το απομακρύνεις χωρίς να προσέξεις το περιεχόμενό του, τότε έχασες. Μια ανασκαφή είναι μια καταστροφική ενέργεια, η οποία δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ στο μέλλον. Αν δεν την κάνεις σωστά, συστηματικά, αν δεν τεκμηριώσεις τα πάντα ένα προς ένα, στα ημερολόγια σου, στη φωτογραφία σου, ακόμα και σε βίντεο, δεν πρόκειται ποτέ να έχεις τη σωστή πληροφόρηση. Το χώμα επίσης σου λέει αν είναι καταστραμμένο ένα κτίριο από φυσικά αίτια, από πλημμύρες, παραδείγματος χάρη, από κατεβασιές από το βουνό της Ιθόμης ή από αίτια ανθρωπογενή, από πυρκαγιές, από φωτιές, από καταστροφές εισβολέων, βαρβάρων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά σου τα λέει το χώμα όταν ξέρεις να το διαβάσεις, όταν το αγαπήσεις, όταν το κατανοείς, όταν το πλησιάσεις με τρόπο εσωτερικό, συναισθηματικό. Αλλά αγαπάω περισσότερο τις πέτρες.
τις πέτρες τόσο τις φυσικές, τις άμορφες, όσο και αυτές που έχουν απάνω ίχνη κατεργασίες από τον άνθρωπο. Οι πέτρες, αν τις πλησιάζεις με αγάπη, σου μιλάνε, δεν είναι βουβές. Και τι σου λένε, πότε πρωτοεμφανίστηκαν σε αυτόν τον κόσμο, πόσο παλιές είναι. Και ξέρετε, οι πέτρες συνήθως είναι εκατομμυρίων ετών, παμπάλες. Τότε κατασκευάστηκαν είτε μέσω έκρηξης βουλκανικής, ηφαιστειακής, είτε μετά από άνοδο του πυθμένα της θάλασσας, που μετά από πάλι ηφαιστειακές ενέργειες έγινε ουνό. Λοιπόν, οι πέτρες σου μιλάνε όταν τις πλησιάσεις με γνώση και αγάπη. Αλλά αυτές που σου δίνουν τις περισσότερες πληροφορίες είναι οι πέτρες κατεργασμένες από τον άνθρωπο. Αυτές που τους κάνει ορθογώνες, τους δίνει μία μορφή κύβου και τις τοποθετεί τη μία πάνω στην άλλη, σε ομάδες, σε οικογένειες και δημιουργεί κτίρια. Οι πέτρες έχουν απάνω όλα τα ίχνη της κατεργασίας, όχι μόνο των εργαλείων της ανθρώπινης δουλειάς, των εργαλείων που τις κατασκεύασαν, που τις ελάξευσαν, αλλά έχουν μέσα εγκοπές, τρύπες, εντορμίες, όπως λέμε, για τη σύνδεσή τους στην οριζόντια ή την κατακόρυφη. Δυστυχώς, επεμβάσεις, κυρίως ανθρώπινες, όχι φυσικά αίτια, σόργιασαν αυτά τα κτίρια σε ερείπια και διέλυσαν αυτές τις πέτρες, διότι οι άνθρωποι αφαίρεσαν τα μέταλλα, πήραν το σίδερο ως πολύτιμο υλικό, αφαίρεσαν το μολύβι και τις εγκατέλειψαν μόλις τους μέσα στα ξερά χόρτα το καλοκαίρι ή μέσα στις λάσπες το χειμώνα. Είναι ένα άθλιο θέμα να βλέπεις πέτρες διαλυμένες, ένα κτίριο ανύπαρκτο κατ' ουσίαν, που σου λέει, κοίταξε, φροντισέ με, μάζεψέ με, ξανακάνε με οικοδόμημα. Και αυτή είναι η δουλειά των αρχαιολόγων και των συνεργατών του, των αρχιτεκτών, οι οποίοι αρχίζουν και τις μελετάνε τις πέτρες αυτές, κάνουν αναπαραστάσεις σχεδιαστικές και βοηθάνε τους αρχαιολόγους να ξαναβάλουν αυτές τις πέτρες στη θέση τους, να ξαναφτιάξουν τα μνημεία, να τους δώσουν την τρίτη διάσταση, να τους δώσουν μια νέα ζωή και μια νέα λειτουργία, μια νέα χρήση. Λίγο νεράκι θα ήθελα. Υπάρχει εδώ κοντά. Μια νέα χρήση, λοιπόν, μια νέα λειτουργία. Και αυτή είναι η δουλειά. Ευχαριστώ. Συγχωρείτε για τη διακοπή, λόγω της ζέστης. Των αρχαιολόγων, αλλά κυρίως των αρχιτεκτώνων, των τεχνικών, των μηχανικών, οι οποίοι με τα σχέδιά τους βοηθάνε την ομάδα των αρχαιολόγων, των εργατών, των εργατοτεχνικών, να ξαναστήσει στη θέση τους τη σωστή, τις διάσπαρτες αυτές πέτρες, που δεν μιλάνε από μόνες, δεν λένε τίποτα, παρά μόνο όταν τις ανεβάσεις πάνω στο κτίριο. Σου λένε φυσικά από πού προέρχονται, πότε κατασκευάστηκε το κτίριο και όλα αυτά, αλλά αν αυτό το κτίριο δεν του δώσεις, σε αυτό το κτίριο δεν δώσεις την μορφή που έχασε μέσα στους αιώνες, τότε δεν κάνεις ποτέ σωστή δουλειά. Δεν μπορείς να ξαναγεννήσεις, να ξαναδημιουργήσεις έναν χώρο ο οποίος αποτελείται από διάσπαρτες πέτρες, ακατανόητες ακόμα και στους ειδικούς. Και αυτή είναι η δουλειά μας εδώ στη Μεσσήνη όλα αυτά τα χρόνια. Να δώσουμε την απολεσθήσα μορφή ανά τους αιώνες στα μνημεία, ανά συγκροτώντας τα διάσπαρτα μέλη τους, αυτές τις πέτρες που είναι και σπασμένες, είναι φθαρμένες. Κάποιες τις συμπληρώνουμε, τις συντηρούμε με τους συντηρητές, τις συγκολάμε και τις τοποθετούμε τη μία δίπλα στην άλλη, μαζί με τις αδερφές της, δηλαδή τις πέτρες της αδερφές της, που είχε στην αρχαιότητα και συνομιλούσε μαζί της. Έτσι λοιπόν συγκροτούνται αυτά τα κτίρια μέσα σε αυτή την πόλη που λέγεται Αρχαία Μεσσήνη, η οποία ξαναζεί σήμερα μια νέα δεύτερη ζωή. Τα κτίρια αυτά, όπως και το εκκλησιαστήριο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, φυσικά δεν το έφερα εγώ στο φως, το έφερα ένα σκαφές του Θεμιστοκλή Σοφούλη το 1875. Από τότε η αρχαιολογική εταιρεία κρατάει τα δικαιώματα, τα ανασκαφικά και τα ερευνητικά της Αρχαίας Μεσσήνης. Ένας χώρος που τελεί πάντοτε υπό την αιγίδα της αρχαιολογικής εταιρείας, άσχετα αν το έργο αυτό αυτή τη στιγμή ενισχύεται τα μέγιστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πιστώσεις, από ιδιωτικά χρήματα, από χορηγούς, οι οποίοι μας βοηθάνε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες που προανέφερα στην εισαγωγή του
του μικρού μου αυτού λόγου. Και φυσικά δεν χρησιμοποιώ εικόνες, ούτε video wall, ούτε PowerPoint σήμερα, διότι βρίσκομαι μέσα στο φυσικό μου χώρο, βρίσκομαι μέσα στα μνημεία, τα αρχαία. Άλλωστε για αυτά μιλάμε τώρα. Όταν μπαίνατε από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου αυτού, προφανώς είδατε δεξιά σας το θέατρο, που και αυτό ξαναζεί. Θα εγγενιαστεί στις 3 Αυγούστου. Μια νέα ζωή στο παρόν, ύστερα από χιλιάδες χρόνια. Είδατε τη βόρεια στοά της αγοράς. Πλησιάσατε στο Ασκληπείο, ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει και αυτός μέσα μια θεατρικότητα. Δεν χρειάζεται να είναι όλα τα κτίρια θέατρα, και εδώ μπορεί να τελεστεί ένα δρόμενο. Είναι το εκκλησιαστήριο, λοιπόν. Είναι το γυμνάσιο, είναι στο ΕΣΥ. Είναι το στάδιο, είναι το ιερό των Σεθιδών. Αυτό είναι το πλαίσιο της σημερινής μου ομιλίας. Είμαι από αυτούς που πιστεύει ότι η χρήση των μνημείων, η νέα λειτουργία τους, συμβατεί κατά το δυνατόν με τη λειτουργία που είχαν αυτά τα μνημεία στην αρχαιότητα, είναι που κάνει τη διαφορά, φέρνει τους ανθρώπους εσάς κοντά σε αυτά τα μνημεία, τα αγαπάτε, τα φροντίζετε, τα συντηρείτε για πάντα. Πιστεύω ότι η αρχαία Μεσσίνη θα ξαναζήσει πια μια ζωή αιώνια. Όχι όπως η προηγούμενη, η οποία κράτησε φυσικά περίπου 600 και τόσα χρόνια, εντούτοις όμως είδατε ότι κατεστράφει, σωριάστηκε σε ερείπια και την ξαναφέραμε στο φως και αναγκαστήκαμε να την ανασυγκροτήσουμε και την ανασυγκροτούμε συνεχώς, και πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη πενταετία, ίσως και δεκαετία, θα συνεχίσουμε τις εργασίες για να δώσουμε την τελική, ας πούμε, την άριστη, αν θέλετε, δυνατή μορφή σε αυτή την πόλη η οποία ξαναζεί. Κάνω μια σύγκριση, αν μου επιτρέπετε. Η Καλαμάτα μετά τους σεισμούς σωριάστηκε και αυτή εν μέρη σε ερείπια και ξανά δημιουργήθηκε. Άκουσα χτες τον πρώην δήμαρχο Καλαμάτας να μιλάει για αυτές τις εμπειρίες, για αυτά τα βιώματά του σεισμού, ο οποίος έγινε σωσμός τελικά και αναγέννησε την Καλαμάτα, την έκανε μια νέα, μοντέρνα πόλη με μια δυναμική η οποία στεγάζει, είδατε μέσα της, τέχνες. Το φεστιβάλ χορού είναι ένα δυναμικό φεστιβάλ, το οποίο έχει μια παγκόσμια εμβέλεια. Μπορώ να το συγκρίνω με την αρχαία Μεσσίνη, η οποία έχασε τη μορφή της στη διάρκεια των αιώνων, κατεστράφει, και με τις δικές μας επεμβάσεις, με τους συνεργάτες μου και με όλες αυτές τις προσπάθειές μας, τις ξαναδίνουμε με μια νέα μορφή την οποία έχει χάσει. Ξαναζεί στο παρόν, βρίσκει τη λειτουργία της και στεγάζει νέες ιδέες, ανθρώπους ζωντανούς όπως εσάς, ιδέες οι οποίες έχουν αξία και μπορούν να διαδοθούν σε όλο τον κόσμο. Στεγάζει πολιτική, στεγάζει φυσικά τέχνη, θέατρο, μουσική. Τα ακούμε αυτά κάθε μέρα. Πριν έρθω εδώ ήταν μηδέν, ήταν όλα σκεπασμένα με χώμα, 4-5 μέτρα. Ανύπαρκτη αυτή η πόλη. Και ζει όχι μόνο αρχαία πόλη, αλλά και εσείς που κατοικείτε γύρω, όχι μόνο στα γύρω χωριά, σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, και γεύεστε αυτού του αγαθού που λέγεται πολιτισμός. Δημιουργείται πολιτισμός και στην Καλαμάτα δημιουργείται πολιτισμός. Μπορεί η Καλαμάτα να γίνει κέντρο του κόσμου, μπορεί και η Μεσσήνη παράλληλα να γίνει ένα δεύτερο κέντρο του κόσμου. Εδώ να δημιουργούνται νέες ιδέες, γιατί στην αρχαιότητα μέσα σε τέτοιους χώρους θεατρικούς, το θέατρο, το στάδιο και κυρίως αυτό το μικρό κόμψο οικοδόμημα που λέγεται εκκλησιαστήριο, μέσα σε αυτά τα οικοδομήματα ακούγονταν ιδέες, γίνονταν συζητήσεις, υπήρχαν διαφωνίες και αυτό θεμητό. Πέραν αποφάσεις για πόλεμο και ειρήνη, πολιτικές σοβαρές, αλλά δημιουργούνταν, αυτό είναι πολιτισμός, είναι η δημιουργία του πολιτισμού. Και ήθελα με αυτά τα λίγα να τελειώσω, δηλαδή να γίνει κατανοητό ότι μέσα από τον εθελοντισμό δημιουργούνται όλα αυτά. Λάβατε. Δεν με πληρώνει κανένας, το ξαναλέω αυτό, γιατί πολλοί πιστεύουν εδώ ότι αγοράζω κτήματα, θέλω να πλουτίσω σκοφαντίες, ψέματα, τα οποία ορισμένοι κακόβουλοι διαδίδουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, για μένα, ο οποίος είμαι 77 ετών και θα πλουτίσω στα 100 μου, έτσι, αν πάρω 100 στρέμματα και χτίσω ένα ξενοδοχείο. Και έχω θέα ένα μουσείο, το αειδέστερο πράγμα, μοντέρνο. Εγώ θέλω να έχω θέα τα μνημεία, όχι να φτιάξω ένα μουσείο μπροστά σε ένα ξενοδοχείο που θα φτιάξω εγώ. Είναι δυνατόν να σκέπτεται κανείς κάτι τέτοιο για μένα? Αυτά είναι βιώματα που έχω την ανάγκη απόψε να τα εκφράσω, να τα πω σε εσάς για να καταλάβετε ότι είμαι με ένα εθελοντής, αλλά υποφέρω ταυτόχρονα από ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια φρικτή νοοτροπία. Δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ. Για αυτούς μετράει μόνο το χρήμα. Αλλά παρόλα αυτά θα συνεχίσουμε εδώ,
θα αλλάξουν τα πράγματα, ακόμα και οι νοοτροπίες αυτών των ανθρώπων και ο πολιτισμός θα συνεχίσει να δημιουργείται. Κατά κύριο λόγο εδώ νομίζω και κατά δεύτερο λόγο στην Καλαμάτα. Πιστεύω ότι δρόμενα δράσεις όπως αυτό των νέων ανθρώπων, των εθελοντών, γιατί και αυτοί είναι εθελοντές, γι' αυτό μιλάω για τον εθελοντισμό. Όλο το TEDx Καλαμάτα αποτελείται από 30-40 νέους που δίνουν την ψυχή τους, είναι εθελοντές. Μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί κάτι σωστό. Έτσι μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει, ο κόσμος αλλάζει. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, χάσαμε το παιχνίδι. Σας ευχαριστώ πολύ.